Δόξα σε ο Θεός η επίσημα, δόξα σε βασιλεύ ουράνιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στο θεολογικό μας σεμινάριο, που είναι η τρίτη συνάντηση κατά σειρά την οποία έχουμε. Όπως είναι γνωστό από το πρόγραμμα, ο απόψινός εισηγητής μας είναι ο κύριος Δημήτριος Τσελεγκίδης, ο οποίος είναι καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική διατριβή την οποία έκανε είχε ως θέμα την θεολογία της εικόνας. Σε κάποια στάδιο των σπουδών του στη Γερμανία έκανε παράλληλες σπουδές στην Ρωμαιοκαθολική και Προτεσταντική θεολογία και άρα συνεπώς γνωρίζει από πρώτο χέρι και την θεολογία των ετεροδόξων. Είναι καθηγητής της δογματικής, άρα γνωρίζει και το δόγμα της πίστεώς μας και μέσα από τις δύο εισηγήσεις τις οποίες θα κάνει στα πλαίσια του σεμιναρίου θα μας δώσει αφενός μεν τα δόγματα της πίστεώς μας και την αγιοπνευματική ζωή της Εκκλησίας και στη δεύτερη θα μας αναπτύξει τις προϋποθέσεις του διαλόγου με τους ετεροδόξους για την ενότητα. Άρα πιστεύω ότι είναι το πιο κατάλληλο πρόσωπο και για τα δύο θέματα, εφόσον έχει κάνει ειδικές σπουδές και έχει μελετήσει σε βάθος και τα δύο θέματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως την οποία το απίφθινε ο Μακαριότατος και υπευλήθη στον κόπο να ετοιμάσει τις εισηγήσεις και να βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας για να μας βοηθήσει στον καταρτισμό τον δικό μας, ο οποίος καταρτισμός μετά θα τον χρησιμοποιήσουμε για το ποιμαντικό μας έργο μέσα στην Εκκλησία. Τον παρακαλούμε να πάρει τον λόγο για να σας αναπτύξει το θέμα του. Μακαριότατε, Θεοφιλέστατοι, Σεβαστοί Πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Έχω μια μικρή τροποποίηση του θέματος, δηλαδή όσον αφορά στα δόγματα και στην προοπτική της ενότητας, θα τα συμπτύξω στην αυριανή. Θεώρησα σκόπιμο να μιλήσω περισσότερο για την πνευματική ζωή, την αγιοπνευματική σήμερα, και θα εξηγήσω τους λόγους. Μακαριότατε, ανταποκρίθηκα στην πρόσκλησή σας ευχαρίστως για καθαρά λόγους υπακοής στην Εκκλησία. Προσωπικώς φρονώ ότι δεν έχω να πω τίποτε περισσότερο από αυτό που και εσείς έχετε και παρέχετε θεοφιλώς στην τοπική σας Εκκλησία. Μάλιστα, η θλιβερή πνευματικός κατάστασή μου με δυσκολεύει ακόμη περισσότερο να διαχειριστώ το υψηλό έργο που μου αναθέσατε. Ζητώ ταπεινά την ευχή σας και την επιεική συγκατάβαση του πληρώματος για την πνευματική μου πτωχία. Στην Εκκλησία, η σωστή θεώρηση για τον Θεό συνδέεται άρρηκτα με τη γνήσια και αληθινή ζωή. Η αληθινή ζωή, δηλαδή ως πράξη, αποτελεί την βάση της θεωρίας του Θεού, της θεωρίας που νοείται ως θεοπτία. Ακολουθώντας και εμείς αυτή την πατερική παράδοση της Εκκλησίας, πριν από την στερεά τροφή του δόγματος που προϋποθέτει για γυμνασμένα πνευματικά αισθητήρια, θα κάνουμε λόγο για την πράξη που συνιστά και το θεμέλιο του δόγματος. Με τον τρόπο αυτό θα κατανοήσουμε καλύτερα τη θεμελιώδη σημασία του δόγματος στους διαλόγους με τους ετεροδόξους. Ακόμη ειδικότερα θα μιλήσουμε πρώτα για τις προϋποθέσεις της αγιοπνευματικής ζωής. Κανονικά βέβαια, εγώ
εγώ δεν θα έπρεπε να σας μιλήσω. Θα έπρεπε να σας μιλήσει το ενεμή πνεύμα που έλαβα κατά το μυστήριο του Αγίου Χριστίου. Επειδή όμως δεν έφτασα ακόμη σε αυτή την κατάσταση ενεργοποίησης του ενεμή Αγίου Πνεύματος, θα σας πω τι είπε το Άγιο Πνεύμα δια του στόματος των Αγίων της Εκκλησίας για την αγιοπνευματική ζωή ως προϋπόθεση βιωματικής προσέγγισης της αλήθειας του δόγματος της Εκκλησίας. Δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά, μήπως ενοχλώ. Όχι, να καλώσω. Πριν αναφερθούμε γενικότερα στις προϋποθέσεις της αγιοπνευματικής ζωής, είναι σκόπιμο να διευκρινίσουμε ενοιολογικά τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε αγιοπνευματική ζωή. Για να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενη ορολογική σύγχυση, θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας και άλλη πραγματικότητα είναι το Άγιο Πνεύμα ως άκτιστη φυσική ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Έτσι, όταν κάνουμε λόγο για αγιοπνευματική ζωή, εννοούμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος ως κοινής άκτιστης φυσικής ενέργειας του ενός Τριαδικού Θεού. Αυτή ακριβώς η άκτιστη ζωή του ίδιου του Θεού, όταν γίνεται και δική μας ζωή, μπορούμε να μιλάμε κυριολεκτικά για αγιοπνευματική ζωή μέσα μας. Συγκεκριμένα, μιλάμε για τη μέθεξη της ίδιας της θεότητος από τον άνθρωπο χαρισματικός. Αυτός ο άνθρωπος είναι και λέγεται πνευματικός άνθρωπος, γιατί έχει εμπλουτιστεί σωματικός και ψυχικός με το ίδιο το Πνεύμα του Θεού, με την άκτιστη δηλαδή φυσική ενέργειά του. Είναι ο άνθρωπος που έχει οικειωθεί το Πνεύμα του Θεού, το οποίο ενώθηκε χαρισματικός με Αυτόν και ενεργεί φυσικός σε Αυτόν, υποσαφής όμως και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε αυτές θα αναφερθούμε στη συνέχεια, ενώ παράλληλα θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της αγιοπνευματικής ζωής. Το Πνεύμα του Θεού στον άνθρωπο τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους, τόσο στις σκέψεις, στους λόγους, όσο και στις ενέργειες και στα έργα τους, ενώ παραμένει κατά τα άλλα όμοιος με τους συνανθρώπους του. Η αγιοπνευματική ζωή ως αγιοτριαδική ζωή είναι άκτιστη ζωή και παρέχεται χαρισματικός μόνο μέσα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν μπορεί κανείς να την εντοπίσει σε καμιά άλλη θρησκεία ή στους ετεροδόξους χριστιανούς. Αυτοί άλλωστε δεν μιλούν καθόλου για μετοχή της άκτιστης ζωής, ενώ χαρακτηρίζουν σαφώς τη Θεία Χάρη που περιέχει αυτή τη ζωή ως κτιστή. Έτσι μας βεβαιώνουν οι ίδιοι ότι δεν έχουν προσωπική βιωματική εμπειρία της άκτιστης θεοποιού ενέργειας του Θεού. Η αγιοπνευματική ζωή έχει ορισμένες θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι κατεξοχήν μυστηριακές. Παρέχονται δηλαδή μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Δεν εξαρτώνται καθόλου από το δικό μας ποιόν και αποκτώνται αμέσως με την ένταξή μας στην Εκκλησία. Συγκεκριμένα, αμέσως μόλις γινόμαστε μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού με το βάπτισμα, μόλις ερχόμαστε δηλαδή στην εν Χριστώ ύπαρξή μας, δεχόμαστε το Άγιο Μύρο ή χρίσμα. Το χρίσμα μας παρέχει χαρισματικό στο Πνεύμα του Κυρίου μας, την άκτιστη και θεοποιώ ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που έρχεται και εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στην ύπαρξή μας. Από τότε ο άνθρωπος, ως πιστός και οργανικό μέρος του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας δηλαδή, έχει εμπλουτιστεί με την άκτιστη αυτή ενέργεια και έχει καταστεί χαρισματικός αλλά και πραγματικός πνευματικός άνθρωπος, επειδή έχει ένα και το αυτό πνεύμα με τον Χριστό. Στο εξής, έχει μέσα του, εκτός από την κτιστή ανθρώπινη ενέργειά του, και τη θεία και άκτιστη θεοποιώ ενέργεια, όχι βέβαια φυσικός, αλλά χαρισματικός. Όπως γνωρίζουμε, ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Θεού ήταν να ενώσει στο πρόσωπο του Θεού λόγου την ανθρώπινη φύση υποστατικά, ώστε στο εξής να παραμένει αιωνίως χαρισματικά ενωμένος με τον Θεό κάθε άνθρωπος που θα εντάσσεται στο μυστηριακό σώμα του Θεανθρώπου Χριστού.
κατά την Θεία Αποκάλυψη δεν υπάρχει άλλο όνομα εκτός του Χριστού, ενώ δι ημάς ότι είναι, είναι προφανές και αδιάψευστο ότι δεν μπορεί κανείς να αγεύεται τον καρπό της σωτηρίας, που νοείται ως αγιοπνευματική ζωή, εάν μη μείνει ενδιαβέλλον, οργανικά δηλαδή εξαρτημένος από τον Χριστό διά της Εκκλησίας. Η ίδρυση της Εκκλησίας από τον Χριστό διά της εκφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος του την Πεντηκοστή και η προσωπική Πεντηκοστή του κάθε πιστού με το Θείο Μύρο, βιωμένη εν πάση αισθήση στον παρόντα κόσμο εντός της Εκκλησίας, πιστοποιούν κατά εμπειρικό και αδιάψευστο τρόπο την αγιοπνευματική ζωή των πιστών σε όλες τις εποχές και ιδιαίτερα στην εποχή μας, δια πολλών μάλιστα και εμφανών σημείων. Οι πιστοί, με την αγιοπνευματική ζωή τους, επιβεβαιώνουν τον Λόγο του Χριστού στους μαθητές του, ότι το Πνεύμα της Αληθείας ο κόσμος ου δύναται να δει, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκεται αυτό. Εμείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε. Κατά συνέπεια, όταν κάποια θρησκευτική κοινότητα δεν έχει μυστήρια και δεν έχει μυστήρια όταν δεν είναι εκκλησία, δεν μπορεί να παρέχει αυτή την αγιοπνευματική ζωή για την οποία τώρα μιλάμε. Και τούτο επειδή η αγιοπνευματική ζωή δεν αποτελεί επιτεύγμα του ανθρώπου, αποτέλεσμα δηλαδή των κτιστών δυνατοτήτων του, αλλά άκτιστη δωρεά του Τριαδικού Θεού που παρέχεται εκ Πατρός, Διηγού, Εμπνεύματι Αγίου. Ο πιστός που έχει ενεργό αγιοπνευματική ζωή κυριαρχείται σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του από την παρουσία του Πνεύματος του Κυρίου του. Γιατί ο Χριστός υπάρχει και ζει μέσα μας δια του Πνεύματός του. Ο Χριστός δια του Πνεύματός του γίνεται εν πάση πρωτεύων μόνο στα ενεργά μέλη του μυστηριακού σώματός του, στα ενεργά δηλαδή μέλη της Εκκλησίας. Τούτο πρακτικό σημαίνει ότι ο Χριστός δια του Πνεύματός του κυριαρχεί στην σκέψη, στον λόγο και στα έργα αυτού του πιστού. Η Βασιλεία του Θεού, η οποία ταυτίζεται με την αγιοπνευματική ζωή στην καθαρότερη φανέρωσή της, είναι εκείνη που κυριαρχεί σε όλες τις εκδηλώσεις του πιστού στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο πιστός βασιλεύεται, κυριαρχείται δηλαδή, από το Πνεύμα του Χριστού. Η αγιοπνευματική ζωή και έκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό, μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος. Τούτο σημαίνει ότι δεν είναι φανερή εξωτερικός. Γίνεται όμως ενεργός και φανερή σε εκείνους που έχουν την ανάλογη δεκτικότητα. Έχουν δηλαδή πνευματικά αισθητήρια υγιή, γυμνασμένα και καθαρά. Όλα εκείνα τα οποία υποσχέθηκε και πραγματοποίησε ο Χριστός στους μαθητές του, συνεχίζονται να πραγματοποιούνται ανά τους αιώνες και φυσικά και στις μέρες μας. Συγκεκριμένα, ο Χριστός είπε στους μαθητές πριν τη σταύρωσή του, «Ο έχοντας εντολάσσουν και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παρ' αυτόν ποιήσουμε». Και συνεχίζει τα άκρως σημαντικά. «Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Στο χωρίο αυτό γίνεται εμφανέστατος ο τριαδικός χαρακτήρες της αγιοπνευματικής ζωής του πιστού, που συνδέεται άρρηκτα με την θεοφάνεια του Τριαδικού Θεού, η οποία προσεγγίζεται και βιώνεται αγαπητικά δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτή ακριβώς η αγιοπνευματική κατάσταση είναι η εν ημίν ενεργός Βασιλεία του Τριαδικού Θεού, κατά την βίωση της οποίας ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, μας διδάσκει τα πάντα. Όλα δηλαδή όσα αφορούν την αλήθεια, που είναι ο Χριστός ως πρόσωπο και ως σκοπός όλων των πραγμάτων του ορατού και αόρατου κόσμου. Το ίδιο αυτό Πνεύμα της Αληθείας μας υπενθυμίζει όλα όσα δίδαξε και αποκάλυψε ο Χριστός στους μαθητές του κατά την τριετή δημόσια δράση και θεία οικονομία του.
Αν όμως αυτή είναι η ταυτότητα της αγιοπνευματικής ζωής και αυτές είναι οι μυστηριακές προϋποθέσεις της που παρέχονται σε όλους τους πιστούς εξίσου, αμέσως μετά την χαρισματική εκπνεύση του Αγίου αναγέννησή τους, γεννάται εύλογα το ερώτημα. Γιατί αυτή η ενημήν άκτιστη Βασιλεία του Θεού, αυτή η άκτιστη δωρεά της αγιοπνευματικής ζωής, δεν είναι αισθητή και βιούμενη από τους περισσότερους ορθόδοξους πιστούς? Μήπως υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις για την αισθητή βίωσή της? Πραγματικά, υπάρχει και μία άλλη θεμελιώδης προϋπόθεση για την διατήρηση και για τη φανέρωση αυτής της αγιοπνευματικής ζωής. Αυτή είναι η συνειδητή, ελεύθερη και αγαπητική συγκατάθεση του ανθρώπου στην άκτιστη δωρεά του Θεού. Εδώ πρόκειται για την ανθρώπινη συνεργία που συνίσταται ουσιαστικά μόνο στην ελεύθερη αποδοχή της προσφοράς του Θεού. Συνίσταται στο υπομείνε των θησαυρών και μη προδούμε την χάρη, θα μας πει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τον 14ο αιώνα. Ο πιστός υφίσταται, δηλαδή πάσχει αυτή την αγιοπνευματική ζωή ως υπερφύσιν ούσαν κατά χάρη, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Δεν την πραγματώνει ο ίδιος, ούτε και μπορεί να την αυξήσει, γιατί ως θεία καθεαυτή είναι ανεπίδεκτη αυξήσεως. Ο βαθμός φανερώσεώς της απλώς συνδέεται άρρηκτα με τον βαθμό της αγαπητικής σχέσεως του πιστού με τον χορηγό της άκτιστης αυτής ζωής. Και τώρα φτάσαμε στο πνευματικό κλειδί της βιώσεως και φανερώσεως της αγιοπνευματικής ζωής. Στο χωρίο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο οποίο προηγουμένως αναφερθήκαμε, ο Χριστός μας πληροφορεί ότι θα εμφανίσει τον εαυτό του και τον Πατέρα του εν Αγίω Πνεύματι και ότι θα εγκατασταθεί μονίμως σε εκείνον ο οποίος τον αγαπά πρακτικώς, τηρώντας το θέλημά του, που φυσικά είναι το ίδιο το θέλημα του Θεού Πατέρα. Ήδη από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η αγιοπνευματική ζωή δεν λειτουργεί μαγικά, μηχανιστικά δηλαδή, στον πιστό. Προϋποθέτει οπωσδήποτε την ελεύθερη και ανά πάσα στιγμή αγαπητική και υπαρξιακή τοποθέτησή του απέναντι στον Τριαδικό Θεό. Εδώ έχει την τεράστια σημασία η ελευθερία μας, η οποία κρίνεται ανά πάσα στιγμή ως τοποθέτηση ελεύθερη και αγαπητική στο θέλημα του Θεού και όχι άπαξ. Συγγνώμη ότι εμείς έχουμε ενταχθεί με τον Χριστό. Αυτό πρέπει να επαναβεβαιώνεται υπαρξιακά σε κάθε σκέψη, σε κάθε ενέργεια, σε κάθε πράξη μας. Από όσα είπαμε έως εδώ, δεν απαντήσαμε πλήρως το ερώτημα που θέσαμε. Γιατί δηλαδή η εγκατεστημένη Βασιλεία του Θεού δεν βιούνται αισθητός από τους περισσότερους Ορθόδοξους Χριστιανούς? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μία αναδρομή στο προσωπικό μας παρελθόν, που αρχίζει από την πνευματική γέννησή μας. Στο οδηγορικό αυτό, θα βοηθηθούμε από τον Ιερό Χρυσόστομο και ιδιαίτερα από το έργο του περί καινοδοξίας και όπως δει τους γονέας ανατρέφει τα τέκνα. Στη συνέχεια, θα βοηθηθούμε από τους σύγχρονούς μας χαρισματικούς φορείς. Με τη βοήθεια του παραπάνω, παρατηρούμε τα εξής. Πριν ή προλάβουμε να αξιοποιήσουμε τη δωρεά του χρήσματος, την ίδια κιόλας μέρα που δεχόμαστε τη Βασιλεία του Θεού εν δυνάμει, γονείς και άμεσο συγγενικό περιβάλλον συναγωνίζονται, που κατ' επίγνωση βεβαίως, για την απενεργοποίηση αυτής της αγιοπνευματικής ζωής. Και πώς γίνεται αυτό πρακτικώς? Με την επένδυση του πλούτου της προσωπικής καινοδοξίας των γονέων στο νεοφώτιστο παιδί τους. Οι γονείς αλωτριώνουν το παιδί από την ενεργό βίωση της Βασιλείας του Θεού, ρίχνοντας σωρίδων τα απόβλητα της καινοδοξίας τους στο παιδί, τα οποία λειτουργούν ως νοητά μπάζα με μονοτικές ιδιότητες για την φανέρωση της άκτιστης ζωής που έλαβε. Το βρέφος και αργότερα τον ήπιο και το παιδί γίνεται το κέντρο του ενδιαφέροντος των γονέων, αγγίζοντας τα όρια της λατρείας τους προς αυτό. Όλη η κρυφή ματαιοδοξία των γονέων φανερώνεται και επενδύεται ανεπιγνώστως στο παιδί, αφού με όλα τα κοσμικά που του προσφέρουν, του μαθαίνουν να αρέσκεται σε αυτά. Πράγμα που εμφυτεύει και καλλιεργεί την φιλαυτή του. Ικανοποιώντας τη συνέχεια τις επιθυμίες που του μάθαμε να έχει,
του ασκούμε μία αγωγή σύμφωνα με την οποία σχηματίζει το παιδί την εντύπωση ότι αυτό είναι και πρέπει να είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος των άλλων. Οι άλλοι θα πρέπει να βλέπουν κάθε φορά τι θέλει και να ικανοποιούν αυτά τα θελήματα. Και φτάνουμε κατόπιν στην εφηβεία του παιδιού και διαρωτόμαστε. Γιατί επαναστατούν τα παιδιά εναντίον μας ή έστω γιατί μας αμφισβητούν ή μας απορρίπτουν. Γιατί απλούστατα τα παιδιά καταλαβαίνουν ξαφνικά ότι οι γονείς τους πλέον δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν θετικά στις απαιτήσεις τους. Με βάση τη λογική που εμείς τους καλλιεργήσαμε, δυστυχώς τα παιδιά αυτά έχουν δίκιο. Εμείς έχουμε το άδικο επειδή γίναμε η ηθική αυτούργη του μπαζώματός τους. Το μπάζωμα αυτό συνεχίζεται με επιστημονικό πλέον τρόπο σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η εκπαίδευσή μας κάνει συνήθως τον άνθρωπο περισσότερο εγωκεντρικό, οικοδομώντας πάνω στα εγωκεντρικά θεμέλια της οικογενειακής αγωγής που αναφέραμε. Συνιστά και εμπεδώνει την αυτοπεποίθησή του, θεωρώντας ατυχώς πολλές φορές τον εγωισμό ως έντονη προσωπικότητα. Έτσι προβάλλει την αυτοπεποίθηση ως αρετή, ενώ ο Θεός την στιγματίζει ως κακία δια του προφήτου Ιερεμία, ο οποίος λέει να είναι καταραμένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον εαυτό του, που έχει θα λέγαμε σήμερα αυτοπεποίθηση, αυτός θα αποξενωθεί από τον Θεό. Βέβαια, για την αυτοπεποίθηση και τον γενικότερο εγωισμό του παιδιού δεν έχουν ακέραια την ευθύνη μόνο οι γονείς και οι εκπαιδευτές του. Ευθύνεται και το ίδιο προσωπικά, αλλά έχει και πάρα πολλά ελαφρυντικά, αφού τα πάθη του εμφυτεύτηκαν και του καλλιεργήθηκαν όταν δεν μπορούσε να αντιδράσει λόγω της ηλικιακής ανωρεμότητάς του. Όταν όμως το παιδί άρχισε να συνειδητοποιεί την ταυτότητά του, ανέπτυξε πρωτοβουλίες κατά κανόνα στην κατεύθυνση της αγωγής που έλαβε, με αποτέλεσμα να αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά το αυτοβάζωμά του, συμβάνοντας έτσι και προσωπικά στην απενεργοποίηση της εγκατεστημένης μέσα του αγιοπνευματικής ζωής. Αποδεχόμενος μάλιστα στη συνέχεια τα τηλεγραφήματα του πονηρού, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο γέροντας Παΐσιος, γέμισε μέσα του όχι απλώς μονοτικά απόβλητα, αλλά και από την δυσοδεία της ενεργού αμαρτίας. Έτσι, μετά την δωρεά της αγιοπνευματικής ζωής που λάβαμε με το Θείο Μύρο, όλοι μας, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, καλύψαμε εξαιτίας του κοσμικού προσανατολισμού μας, με τον εγωκεντρισμό και τις φύλαυτες επιδιώξεις μας, την Βασιλεία του Θεού εντός μας και κανείς δεν έμεινε καθαρός από την αμαρτία. Ο αγαπών Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει στην αυτοκαταστροφική μας πορεία. Σπέβδει συμπαθώς ως γιατρός για τη θεραπεία μας, μέσα από κάποιες θηρίδες, από κάποια παράθυρα, θα μας πει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, μας δίνει τα κατάλληλα φάρμακα που μας ζωογονούν, τεινάζοντας μακριά και εξαφανίζοντας κυριολεκτικά τα νοητά και ραδιενεργά απόβλητα της αμαρτίας. Παρά την όποια αμαρτωλή κατάστασή μας, εφόσον το θελήσουμε εκ καρδίας, ο Θεός και πάλι με μυστηριακό τρόπο ενεργοποιεί εντός μας την απενεργοποιημένη από μας Βασιλεία Του. Και αυτό γίνεται ακτίστος με το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Και εδώ τον κύριο λόγο έχει αποκλειστικά ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε σε αυτό το έργο του Θεού για μας? Από όσα θα πούμε στη συνέχεια, θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε τον τρόπο που θα κρατά ενεργοποιημένη μέσα μας την αγιοπνευματική ζωή. Για να μετανοήσει κανείς πραγματικά να θελήσει να αλλάξει τον υπαρξιακό προσανατολισμό και την συνακόλουθη ζωή του, πρέπει προηγουμένως να δει και να γνωρίσει καλά τον ίδιο τον εαυτό του και τη συγκεκριμένη υπαρξιακή του κατάσταση. Πρέπει να δει ότι το βαθύτερο είναι του βρίσκεται σκεπασμένο από τα νοητά σκουπίδια και τα βρωμερά πάθη. Να δει και να πιστέψει ότι είναι βαθύτατα αμαρτωλός. Πώς όμως να δει και πώς να παραδεχτεί ότι φταίει ο ίδιος βασικά για την κατάστασή του και όχι οι άλλοι μετά από την αγωγή που πήρε και ενώ ζει στο δεδομένο κοινωνικό του περίγειο? Μέσα στην Εκκλησία τα πράγματα είναι απλά
και τα δυσκολότερα είναι σαφώς δεδομένα. Υπάρχουν και κάποια μικρά ως ζητούμενα που ο λογισμός μας, με τη συνεργεία βέβαια και του Πονηρού, μας τα παρουσιάζει από μεγάλα και δύσκολα ως αδύνατα. Το πρώτο ζητούμενο που συνδέεται με την αγιοπνευματική ζωή είναι να επιλέξει και να έχει ισοβίως ο πιστός έναν απλανή πνευματικό οδηγό. Απλανής πνευματικός οδηγός είναι εκείνος που έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Ο πνευματικός αυτός μπορεί να διακρίνει σαφώς ποιοι λογισμοί ή ποιες καταστάσεις προέρχονται από τον ίδιο τον άνθρωπο και ποιες προέρχονται από τον Πονηρό ή από τον Θεό. Ο πνευματικός οδηγός θα βοηθήσει τον πιστό να προσεγγίσει σωστά και να κατανοήσει με σαφήνεια την υπαρξιακή κατάστασή του. Ο πνευματικός απλώς θα τον βοηθήσει. Ο ίδιος ο Θεός, δια του παρακλήτου πνεύματός του, θα φανερώσει στον πιστό την αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού έχει μια καταπληκτική συμπάθεια προς τον άνθρωπο. Δεν του εμφανίζει ποτέ την εσωτερική κατάσταση του διαμοιάς, γιατί τότε ο άνθρωπος είχε φτάσει σε απόγνωση. Την παρουσιάζει σταδιακά και κάθε φορά σε τέτοιο βαθμό που παρά τους όποιους υπαρξιακούς κραδασμούς να μπορεί με τη βοήθειά του να τους αντέξει ώστε να μετανοήσει σε βάθος και βαθμιδόν να καθαρίζεται έως ότου φτάσει στο επόμενο στάδιο που είναι που η ασκητική γραμματεία της Εκκλησίας μας ονομάζει φωτισμό. Και στη συνέχεια να οδηγηθεί και πάλι δια του Πνεύματος του Θεού στην αιώνια και ατελέφθητη πορεία της κατά χάρη θεώσεώς του, πράγμα που συνιστά και τον κατεξοχήν προορισμό του κάθε ανθρώπου. Να μείνουμε όμως λίγο ακόμη στην καθαρτική λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που με τις ευχές του πνευματικού οδηγού το παράκλητο πνεύμα παρουσιάζει στον πιστό το εσώτατο είναι του, εκπλήσεται δυσάρεστα για τη νέα πραγματικότητα που το αποκαλύπτεται. Εκπλήσεται από τη μια για τα χάλια του και λυπάται για τη θλιβερή κατάσταση, η οποία του εγκαθιστά μια πλέον μόνιμη αίσθηση για την πνευματική ανεπάρκειά του. Στο εξής, χάνει κάθε καλή γνώμη που είχε για τον εαυτό του και δεν πιστεύει όσους ακόμη και καλοπροαίρετα τον επαινούν για το πνευματικό ποιόν του. Από την άλλη, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τηρήσει πλήρως το θέλημα του Θεού όσο και αν προσπαθεί. Αυτή η αίσθηση ότι δεν μπορεί ουσιαστικά να ανταποκριθεί στο θέλημα του Θεού τον ταπεινώνει. Έτσι, ο οδηγούμενος από τα ίδια τα πράγματα, φυσικά και ρεαλιστικά, φτάνει στο νοητό κλειδί, στον κωδικό που του ενεργοποιεί την εντός του ανενεργό αγιοπνευματική ζωή. Να δώσουμε εδώ μερικές εξηγήσεις για να γίνουν περισσότερο κατανοητά αυτά που είπαμε τελευταία, γιατί εδώ βρίσκεται πρακτικός η λύση του προβλήματος. Οι λόγοι του Χριστού είναι αδύνατον να διαψευστούν. Ο ουρανός και η γη παρελεύσετε, η δε λόγιμα ου μη παρέλθουσι, μας διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Θα υπενθυμίσουμε πάλι ότι ο Χριστός μας είπε πως όποιος στηρίζει τις εντολές του θα έχει ενεργώς παρόντα μέσα του τον Τριαδικό Θεό. Εκείνος θα τον διδάσκει και θα τον καθοδηγεί στην αλήθεια δια του παρακλήτου πνεύματός του. Κατά λογική συνέπεια, εφόσον ο πιστός στερείται τη θεοφάνεια αυτή και την εν πάση αισθήση βίωση της χαρισματικής παρουσίας του Τριαδικού Θεού μέσα του, είναι προφανές ότι δεν τηρεί τις εντολές. Γνωρίζουμε ακόμη από την Αποκάλυψη του Θεού στην Αγία Γραφή ότι όταν ο πιστός δεν τηρήσει και μία μόνο εντολή, είναι ως να μην έχει τηρήσει όλες τις άλλες εντολές. Όπως σημειώνει ο αδερφό Θεός Ιάκωβος, ως της όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε εν ενή, γέγονε πάντων ένοχος. Άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, συνέστησε στους μαθητές Του όχι απλώς να βαπτίζουν τους ανθρώπους που θα πιστέψουν στο όνομα του Τριαδικού Θεού, αλλά και να τους διδάσκουν να τηρούν όλες τις εντολές που τους έδωσε. Οι εντολές λοιπόν τηρούνται ως σύνολο και όχι επιλεκτικά, όπως αντίστοιχα οι αρετές αποκτώνται όλες μαζί και όχι μία-μία. Το ζητούμενο είναι όλες οι αρετές να αποτελούν καρπό του Αγίου Πνεύματος. Να τις πραγματώνει εντός μας το ενεργοποιημένο πνεύμα της Βασιλείας Του. Γιατί η αρετή που δεν γίνεται για την αγάπη του Χριστού,
και δεν εκφράζει αυτήν την αγάπη, δεν έχει αξία καθεαυτή για τον Χριστό, ούτε και φυσικά είναι κακός του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός, ως η αλήθεια και η ζωή, είναι η απόλυτη πληρότητα και παρέχεται χαρισματικός ως ολότητα. Δεν μπορείς να έχεις το φως και κάτι από σένα να μην φωτίζεται. Δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα υγιής και ασθενής. Και η ελάχιστη παραβίαση του θελήματος του Θεού είναι αμαρτία που συνεπάγεται χωρισμό από τον Θεό και αμεθεξία Του. Τούτο φαίνεται ξεκάθαρα στην επιτουόδους ομιλία του Χριστού, όπου ένα πονηρό βλέμμα, ένας αδικαιολόγητος θυμός ή ένα περιφρονητικό λεξίδιο προς τον συνάνθρωπό μας μας στοιχίζει τον αιώνιο αποχωρισμό από τον Θεό και την σύνταξή μας με τον πονηρό. Αυτό γίνεται επειδή η οποιαδήποτε αμαρτία καθιστά τον άνθρωπο δούλο της. Πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Και ο δούλος κατά τον Χριστό, ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Εδώ γίνεται λόγος για την οικία του οικοδεσπότου Χριστού, η οποία νοείται ως χώρος της βασιλείας του, ως χώρος της κυριαρχίας του. Κάποιοι νομίζουν ότι τηρούν όλες τις εντολές του Θεού και κατά συνέπεια απορούν γιατί τους λείπουν οι θεοφάνειες και οι εμπειρίες του Αγτίστου Φωτός. Άλλοι, αφελώς και αμαθώς κατά τη γνώμη μου, νομίζουν ότι θα τις έχουν αποκλειστικό στη μέλουσα ζωή, χωρίς να έχουν καμία πρόγευση στο παρόν της ιστορικής παρουσίας τους. Το ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της αμαρτίας και της αλωτρίωσής μας από τον Θεό και να τηρήσουμε όλες τις εντολές, ώστε να δούμε στην παρούσα ζωή να επαληθεύονται και σε εμάς οι λόγοι του Χριστού για την χαρισματική παρουσία του μέσα μας με την ενεργοποίηση της εν ημίν βασιλείας του. Ας πάρουμε λόγου χάρη την πρώτη εντολή του Θεού και ας εξετάσουμε αν την τηρούμε. Η πρώτη εντολή λέει: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου και εν όλη τη ισχύ σου. Ο Θεός μας συνιστά να τον αγαπήσουμε με όλη την ύπαρξή μας. Πώς όμως μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό με όλη την ύπαρξή του όταν αυτή η ύπαρξη είναι μαζωμένη? Τότε δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς ούτε τον ίδιο τον εαυτό του σωστά. Και αυτή η αγάπη προς τον εαυτό του είναι άρρωστη. Όταν ο νους του ανθρώπου δεν συμμαζεύεται και περιπλανάται, φεύγοντας από εδώ και από εκεί, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει και να κρατήσει τον νου του στην καρδιά, ώστε να τον προσανατολίσει μονίμως προς τον Θεό, είναι φανερό ότι παραβιάζει την πρώτη εντολή. Και όσο μεγάλη είναι η εντολή, έτσι τη χαρακτήρισε τουλάχιστον ο Χριστός, τόσο μεγάλη είναι και η αμαρτία που προκύπτει από τη μη τήρησή της. Πώς όμως θα μπορέσει ο άνθρωπος να τηρήσει την πρώτη εντολή και κατ' επέκταση όλες τις εντολές μαζί, ώστε να έχει ενεσθήσει την αγιοπνευματική ζωή? Από το σημείο αυτό αρχίζει η στενοχώς για τον κακομαθημένο και ράθιμο πνευματικά άνθρωπο. Αρχίζει η στενή και τεθλιμμένη οδός, η απάγουσα εις την ζωή και ολίγοι οι συν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ερμηνευτικώς ότι η ονομασία στενή και τεθλιμμένη οφείλεται στο ενδιαφέρον του Θεού για την εγρήγορση και την πρόκληση της προθυμίας μας. Έτσι, αν έχουμε νύψη, πνευματική δηλαδή εγρήγορση και επιστασία του νου, θα διαπιστώσουμε ότι η οδός αυτή είναι ουσιαστικά εύκολη. Και αν είναι λίγοι εκείνοι που την ακολουθούν, αυτό οφείλεται στη ραθμία των πολλών κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Όπως είπαμε, η ενεργοποίηση της αγιοπνευματικής ζωής αρχίζει από την κάθαρση των νοητών αποβλήτων και των διαβλητών παθών μας. Πρακτικώς αυτή η κάθαρση αρχίζει με την αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ίδια αυτή προσευχή γίνεται στη συνέχεια ο φορέας της Θεοποιού Χάριτος που ενεργοποιεί και τροφοδοτεί την αγιοπνευματική ζωή στον ευχόμενο και τέλος ιερουργεί διαδικαστικά την ένωσή του με τον Τριαδικό Θεό κατά τον Άγιο Γρηγόρη του Παλαμά. Πώς γίνεται όμως αυτή η διαδικασία? Καταρχήν όλα γίνονται με τις οδηγίες και την εποπτεία του πνευματικού οδηγού. Η προσευχή αυτή γίνεται σε περιβάλλον και χρόνο ησυχίας, με την ασκητική έννοια του όρου. Ο νους συμμαζεύεται και επικεντρώνεται στις προφερόμενες πέντε λέξεις, μένοντας το νοητό περιεχόμενό τους για όσο χρονικό διάστημα του καθορίστηκε από τον πνευματικό οδηγό του. Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο στην αρχή. Ακόμη όμως
δυσκολότερο και από την προσευχή ως προαπαιτούμενο της, είναι να έχει κανείς ταπεινό φρόνημα. Το ταπεινό φρόνημα, να έχει κανείς δηλαδή τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση, είναι το σημαντικότερο και ασφαλέστερο κλειδί από τις πλευράς του ανθρώπου για τη λειτουργία της αγιοπνευματικής ζωής. Για να φτάσει με ασφάλεια και ρεαλισμό στο ταπεινό φρόνημα ο πιστός, διευκολύνεται άριστα με την οαιρή αυτή προσευχή. Με την προσευχή αυτή ομολογείται ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος, δηλαδή Θεός και Σωτήρας, και ζητείται το έλεος του που ταυτίζεται με την ευσπλαχνία και τη βασιλεία του. Και αυτή εκφράζεται, η ευσπλαχνία δηλαδή, με την παροχή αυτή τη βασιλεία. Έτσι, έμεσα πλην σαφώς, ανταποκρινόμαστε στην εντολή του Χριστού, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Η πρώτη πνευματική εμπειρία από την προσευχή αυτή είναι η βαθύτατη συνέστησή μας ότι είμαστε παραβάτες της πρώτης εντολής. Αφού πρακτικώς δυσκολευόμαστε να είμαστε για λίγο εκεί όπου πρέπει αδιαλείπτως να βρισκόμαστε υπαρξιακώς, δηλαδή στο Θεό. Και αυτή η μόνιμη και σταθερή παραμονή του έσω ανθρώπου στο Θεό δια της προσευχής δεν αποτελεί πνευματική πολυτέλεια του εν το κόσμο βιού του Χριστού. Ο Χριστός απίφθινε προς όλους, χωρίς εξαίρεση, το «δι πάντοτε προσεύχεστε» και ο Απόστολος Παύλος το επανέλαβε με το «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Η αδιάλειπτη προσευχή αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της αγιοπνευματικής ζωής, επειδή δια αυτής πρακτικώς ο πιστός προσανατολίζεται υπαρξιακώς για την τήρηση της πρώτης εντολής του Θεού, που συνοψίζει ουσιαστικά και νοηματοδοτεί όλες τις άλλες εντολές. Μέσω της αδιάλειπτης προσευχής ο άνθρωπος φωτίζεται από το υποστατικό φως, τον Χριστό, και βλέπει τις αμαρτίες του και τη γενικότερη ανεπάρκειά του. Έτσι γνωρίζει αληθινά τον πραγματικό εαυτό του, αποκτά αυτογνωσία, η οποία και του παρέχει την ταπεινοφροσύνη κατά τρόπο φυσιολογικό και βιωματικό. Γι' αυτό και ζει συνεχώς εν μετανοία. Η μετάνοια, μαζί με την υπομονή στις θλίψεις και τους πειρασμούς, τον καθαρίζει και τον λαμπικάρει εσωτερικά. Η ταπεινοφροσύνη πάλι, ως μαγνήτης, ελκύει συνεχώς το έλεος και τη χάρη του Χριστού για περισσότερη παροχή φωτός που συνεπάγει την καθαρότερη θέα των νοητών αποβλήτων και την δια της μετανοίας καθαρσή τους. Πρακτικώς όμως, ο ίδιος ο Χριστός δια του ακτίστου φωτός της χάριτός του είναι εκείνος που φανερώνει την αμαρτία και καθαρίζει πνευματικώς τον άνθρωπο. Είναι εκείνος που βγάζει τα μπάζα και τα αγκάθια. Είναι εκείνος που ενεργοποιεί την αγιοπνευματική ζωή. Κατά συνέπεια, όλη η συμβολή του ανθρώπου στο έργο του Χριστού σε εμάς για ενεργοποίηση της κατατεθειμένης βασιλείας του είναι να του επιτρέπουμε διαρκώς να κάνει αυτό το έργο μέσα μας. Και αυτό το γκέι, το γεννητόμι, αυτή η ελεύθερη και δυναμική συγκατάθεση εκφράζεται με την αδιάλειπτη και περιεκτική αυτή προσευχή. Η νοερά αυτή προσευχή στην καλύτερη εκδοχή της γίνεται από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Τότε γεμίζει με ανέκφραστη γλυκύτητα το προσευχόμενο και κυριολεκτικά τον λιώνει υπαρξιακά. Η αδιάλειπτη προσευχή ως συνεχής αναφορά στο Θεό είναι πρακτικά αδύνατη στον άνθρωπο. Δεν πετυχαίνεται με μόνη την ανθρώπινη προσπάθεια αυτής της άσκησης. Είναι σε τελευταία ανάλυση η δωρεά του Θεού που παρέχεται μόνο στον ταπεινόφρονα, σε αυτόν που γνώρισε αληθινά τον εαυτό του και βεβαιώθηκε για την παντελή αδυναμία του να ανταποκριθεί στο θέλημα του Θεού. Μόνο όταν ο άνθρωπος διαπιστώσει εμπειρικά και πιστέψει αληθινά ότι τίποτε δεν μπορεί να κάνει χωρίς τον Χριστό, σύμφωνα με τον αδιάψευστο λόγο του, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, τότε κυρίως στρέφεται με απόλυτη εμπιστοσύνη για όλα όσα τον αφορούν και με την ύπαρξή του ολόκληρη προς τον Χριστό δια της προσευχής. Αλλά η αδιάλειπτη νοερά προσευχή, εκτός από προϋπόθεση της αγιοπνευματικής ζωής, αποτελεί και αν εντελώς απαραίτητη παράμετρο για την διαρκή λειτουργία της. Είναι κάτι σαν την αναπνοή του ανθρώπου. Όπως ο ζωντανός άνθρωπος σκέπτεται, μιλά, τρώει, εργάζεται ή κοιμάται και ταυτόχρονα αναπνέει, έτσι και αυτός που ζει αγιοπνευματικά σκέπτεται, μιλά, εργάζεται ή κοιμάται και ταυτόχρονα προσεύχεται αδιάλειπτα. Βρίσκεται σε μια μόνιμη ταπεινή αναφορά προς τον Θεό, σε μια διαρκή υπαρξιακή στάση προσανατολισμένη προς τον Θεό. Τότε κάνει ο άνθρωπος αυτό που προκύπτει φυσιολογικά από τις προδιαγραφές της δημιουργίας του κατ' εικόνα του Θεού. Στρέφει το κατ' εικόνα του προς τον πρωτότυπό του, τον Χριστό. Και ενώ το κάνει αδιαλείπτος εξ όλης της καρδίας του, τότε δεν αμαρτάει.
Γιατί η αμαρτία έγινε πρωτογενός στη στροφή του κατεχόνα προς τον εαυτό του. Αυτό ήταν το προπατορικό αμάρτημα και αυτό είναι η μήτρα κάθε μεταπατορικού αμαρτήματος. Και τούτο γίνεται επειδή με τη φύλαυτη στροφή του κατεχόνα προς τον εαυτό του καθίσταται τόσο ο ίδιος ο άνθρωπος όσο και όλη η κτήση αδιαφανής ως προς τους λόγους, τους σκοπούς δηλαδή της υπάρξεώς τους. Έτσι, αντί να ανάγουν τον άνθρωπο τα διάφορα όντα προς τον υποστατικό λόγο και δημιουργό τους, αυτονομούνται από τον άνθρωπο και αντικειμενοποιούνται. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια κυριολεκτικά, έστω και αν πρόκειται για πρόσωπα, αντί να λειτουργούν ευχαριστιακά. Και όλα αυτά, επειδή με τον εσφαλμένο προσανατολισμό του άνθρωπος υποκαθιστά αυθαίρετα τον κύριό του και αυτοανακηρύσσεται κύριος του εαυτού του με εξουσιαστικές τάσεις τόσο προς το εγγύς όσο και προς το μακρά ποικίλο περιβάλλον του. Μόνον όταν ο άνθρωπος είναι αδιαλείπτος στραμμένος προς τον Θεό, ταπεινά δια της προσευχής, είναι ενεργός μέσα στη Βασιλεία του Θεού, εκφραζόμενη ως αγιοπνευματική ζωή. Γιατί μόνο τότε ο άνθρωπος επιτρέπει στον Θεό εκούσια και αγαπητικά να ενεργεί γι' αυτόν σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις. Μόνο τότε που βρίσκεται ταπεινός σε προσευχητική κατάσταση, θέτει ο Θεός στην καρδιά και στο στόμα του αυτά που πρέπει να πει στο συγκεκριμένο ακροατήριο. Τότε οι λόγοι του εμφορούνται από την άκτιστη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και μόνο αυτή η δύναμη μπορεί να ενεργεί στην καλή πνευματική αλλίωση στην ψυχή του ακροατή του. Τα ανθρώπινα λόγια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, φτάνουν μέχρι τα αυτιά και το νου του άλλου. Δεν μπορούν όμως να μεταβάλουν εν Χριστώ κανέναν. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Θεός όταν ο λόγος μας εμπλουτίζεται και γίνεται ο φορέας της Θείας Χάριτος στην καρδιά και την ψυχή του ακροατή. Βέβαια, η όποια πνευματική αλλαγή του ανθρώπου που ακούει αυτόν τον χαρισματικό εμπλουτισμένο λόγο σχετικοποιείται από τη δεκτικότητα και την πνευματική χωρητικότητά του. Ένα πάντως είναι βέβαιο, ότι αν δεν βρισκόμαστε σε προσευχητική κατάσταση, δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι όσα σκεφτόμαστε, λέμε ή κάνουμε, εκφράζουν το θέλημα του Θεού και ότι αυτά αποτελούν απλανή έκφραση αγιοπνευματικής ζωής. Η αγιοπνευματική ζωή εκπέμπεται από το φορέα της στις συχνότητες του Θεού, οι οποίες είναι η ταπείνωση και η αγάπη κατά τον Πατέρα Παρίσιο και λαμβάνεται από όσους είναι δεκτικοί στο μήνυμα του Θεού, δηλαδή από όσους είναι συντονισμένοι στις παραπάνω συχνότητες. Το πρώτο αξιολογικά μήνυμα του Θεού σε εμάς τους βαπτισμένους και χρησμένους είναι να ζητούμε την ενεργοποίηση της εν μην βασιλείας του. Αυτό είναι το κατεξοχήν ευάρεστο θέλημα του Θεού. Αυτό άλλωστε είναι και το κεντρικό αίτημα της Κυριακής Προσευχής. Να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Όταν εστιάζει ο πιστός με το πνευματικό βλέμμα του στο θέλημα του Θεού και όχι στο δικό του, είτε μιλά είτε κάνει οτιδήποτε, ενεργεί άμεσα μέσα του ο Θεός με το πνεύμα του. Τότε έχει άμεση γνώση της αλήθειας των πραγμάτων και των καταστάσεων, χωρίς συλλογισμούς. Τότε γίνεται πνευματικά και άμεσα η διάγνωση των καταστάσεων με τα και καθαρμένα και γυμνασμένα πνευματικά αισθητήρια που λειτουργούν σαν πνευματική τηλεόραση. Για ένα τέτοιο πιστό δεν έχει σημασία το αν μιλάει σιωπά, αλλά το γιατί ενεργεί με τον συγκεκριμένο αυτόν τρόπο. Το διαρκώς ζητούμενο ταπεινός από αυτόν είναι είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο να ενεργεί ο ίδιος ο Θεός δι' αυτού όπως εκείνος θέλει, όταν θέλει και όσο θέλει. Η έντονη αγιοπνευματική ζωή προδίδει χαρισματικό στον φορέα της. Όσο κι αν από ταπεινοφροσύνη επιχειρεί κανείς να κρυφτεί, τον φανερώνει η χάρη του Θεού. Αν όμως εμπειρικώς γνωρίζουμε ότι η γνήσια αγιοπνευματική ζωή προδίδει τον φορέα της, πολύ περισσότερο γνωρίζουμε ότι η αγιοπνευματική ζωή βιούται εν πάση αισθήση. Όλη η ψυχοσωματική ύπαρξη του πιστού είναι γεμάτη από τέτοιου είδους χαρά, ειρήνη και γλυκύτητα, μέχρι μυελού των οστών και του εσώτατου βάθους του προσώπου, που δεν μπορεί να συγκριθεί στο ελάχιστο ούτε με τις αντίστοιχες κοσμικές, βιολογικές ή ψυχικές εμπειρίες του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική η βεβαία αίσθηση της διευρύνσεως των οντολογικών, των φυσικών δηλαδή ορίων του νου και της ψυχής και η ενεργοποίηση των πνευματικών αισθητηρίων του για
για να γίνω κορητικά της άκτης της ζωής, της ενεργού δηλαδή Βασιλείας του Θεού. Έτσι καθίσταται ο πιστός, χαρισματικός και ενεργός υπαρξιακή χώρα του αχώρητου Θεού. Όταν πραγματικά θελήσει ο πιστός να ενεργήσει μέσα του η Βασιλεία του Θεού, θα πρέπει να ακυρώσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, την αυτοπεποίθησή του, να απενεργοποιήσει τη θέλησή του, ώστε να μην κατευθύνεται από το εγώ του, να μην είναι αυτός ο Κύριός της, να την υποτάξει πλήρως και αγαπητικά στο θέλημα του Κυρίου του. Αυτό να αναζητά και αυτό να θέλει να γίνεται πάντοτε. Στην πραγματικότητα, μόνο τότε εμφανίζεται να πιστεύει αληθινά στο Θεό, γιατί πρακτικώς τότε μόνο τον εμπιστεύεται απολύτως και θέλει να κυριαρχεί μέσα του σε όλα. Αυτά δεν γίνονται πράξη όταν ο νους δεν μάθει να φεύγει όχι μόνο από το πνεύμα της πονηρίας, αλλά και από κάθε προσωπική επιθυμία. Όταν δηλαδή δεν είναι σταθερά προσανατολισμένος και προσιλωμένος στην πρώτη εντολή. Αυτή η πνευματική εργασία είναι εξαιρετικά λεπτή και αυτό το έργο είναι της ενεστήσει γενωμένης αδιαλείπτου αεράς προσευχής. Αν για λίγο αποστεί ο νους του ανθρώπου από τον Θεό, δεν μπορεί να είναι για τότε ενεργός αυτόν τον πνεύμα του Θεού, επειδή τότε ο πιστός παραβιάζει την εντολή του Θεού που λέει «γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο πιστός δεν βλέπει τότε την αδυναμία και την ασθένειά του, γι' αυτό και δεν επικαλείται τη Θεία Βοήθεια, οπότε απενεργοποιείται το Πνεύμα του Θεού μέσα του. Κατά συνέπεια, τότε συμβαίνει να αστοχεί και να αμαρτά. Τότε επιβεβαιώνεται βιωματικά η ρίση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ότι του Θεού μη ενεργούντος ημιμήν, αμαρτία πάντου το παρημογενόμενο. Σε ό,τι μας αφορά και την αγιοπνευματική ζωή, όλα αρχίζουν από το φρόνημά μας και συνοδεύονται μονίμως από αυτό. Το υψηλό φρόνημα που έχουμε εμποδίζει να ενεργήσει ο Θεός. Είναι κοινό στόχο στην ασκητική γραμματεία της Εκκλησίας μας ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ενεργό παρουσία της αγιοπνευματικής ζωής είναι το εγωκεντρικό θέλημά μας και εμείς κατά κανόνα επιβεβαιώνουμε την αλήθεια. Όπως εύστοχα μου είπε ένας αγιορείτης γέροντας, χαρισματούχος, δεν θέλουμε να βασιλευόμαστε από τον Χριστό, αλλά από το θέλημά μας. Δεν θέλουμε να τον δεχθούμε ως κυρίαρχο στο νου, στην θέληση και στην καρδιά μας. Δεν θέλουμε να είναι αυτό σε εμάς εν πάση πρωτεύων. Γι' αυτό ουσιαστικά δεν επιβεβαιώνονται από τον Θεό με τη ζωή μας όσα λέμε ότι πιστεύουμε και αγαπάμε. Θα κριθούμε από τον Χριστό κατεξοχήν εμείς, επειδή δεν επιδείξαμε αγαθή προαίρεση, ώστε να επιχειρήσουμε σοβαρά να τηρήσουμε με συνέπεια τον λόγο του και να επιβεβαιώσουμε εμπειρικά την αξιοπιστία του, ότι δηλαδή θα εμφανιστεί πραγματικά σε μας και θα ενεργεί μόνιμα μέσα μας μαζί με τον Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Η κατάστασή μας είναι εξαιρετικά θλιβερή, επειδή στην πραγματικότητα δεν έχουμε πόθο για τον Θεό και πρακτικώς δεν τον θέλουμε στη ζωή μας, γιατί διαφορετικά θα τηρούσαμε το θέλημά του, αδιαφορώντας για όλα τα άλλα και για την ίδια μας την ζωή. Στην προκειμένη περίπτωση, η μόνη λύση που θα μπορούσε να προτείνει κανείς για να ενεργοποιηθεί άμεσα η ενημερή βασιλεία του είναι να παραιτηθεί η κυβέρνηση που εκφράζει το θέλημά μας. Δύο βασιλείες με δύο κυρίαρχους δεν μπορούν να υπάρξουν μέσα μας ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να συσταθεί και να λειτουργήσει μέσα μας μια τέτοια οικουμενική κυβέρνηση. Όταν συμβαίνει πάντως να υπάρχει, δεν είναι σίγουρα οικουμενική, αλλά γνήσια οικουμενιστική, δηλαδή συγκριτιστική. Η ενεργοποίηση της αγιοπνευματικής ζωής προϋποθέτει οπωσδήποτε την απενεργοποίηση του ιδίου θελήματος και της συνεπαγόμενης κυβερνήσεώς μας. Προϋποθέτει δηλαδή την ταπείνωση του φρονήματος που εκφράζεται πρακτικώς με την υποταγή του θελήματος μας στο θέλημα του Θεού κατά το πρότυπο των δύο θελημάτων του Θεατρώπου Χριστού. Μακαριότατε, αρχίζουμε κατά το πίστον στρεβλά την προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική μας ζωή, ζητώντας έμεσα ή άμεσα, ήπια ή ζωηρά, να στήσουμε έστω και φιλτραρισμένα τη βασιλεία του θελήματός μας. Και όπως είναι φυσικό, αποτυγχάνουμε. Η κατάστασή μας όμως αυτή είναι αναστρέψιμη. Έχουμε την πικρή αλλά χρήσιμη πείρα της αποτυχίας. Η μετάνοιά μας είναι ο μονόδρομος που οδηγεί στην ενημερή βασιλεία του Θεού και το ταπεινωμένο από την οδυνηρή πείρα φρόνημά μας θα γίνει ο απαραίτητος κωδικός, το πιν, για την ενεργοποίηση της αγιοπνευματικής ζωής. Αυτό το φρόνημα είχαν και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί, τους οποίους μνημονεύει ο ίδιος ο Χριστός ως προαγωγούς στη Βασιλεία Του. Αυτούς τουλάχιστον μπορούμε και πρέπει να τους μιμηθούμε. Γι'
αυτό άλλωστε και με τους πρόβαλε ο Χριστός, για να μην φτάσουμε στην απόγνωση και την παρέτηση από την εξήτηση της ενεργοποιήσεως της εμήν βασιλείας του. Μπορούμε να κάνουμε την έσχατη ανάγκη φιλότιμο για να αξιοποιήσουμε και την παρούσα ζωή μας ως χρόνο πρόγευσης της μέλουσας αιώνιου βασιλείας, που δεν είναι απλώς εγγύς, αλλά πολύ εγγύς, είναι ήδη μέσα μας. Αξίζει να την ενεργοποιήσουμε, γιατί μόνον έτσι θα ευαρεστήσουμε στο Θεό και μόνον έτσι θα δοξάζεται ο Θεός δήμον, επειδή πρακτικώς αυτός θα ενεργεί δήμον ακτίστος και αυτού θα είναι η αγιοπνευματική εγχριστό ζωή μας. Αμέσως μόλις ταπεινωθούμε, ζητώντας μόνον αυτή τη βασιλεία ενεργό μέσα μας, όλα τα άλλα τα βιωτικά θα μας τα διασφαλίσει ο Χριστός ως τεκμήρια της αξιοπιστίας των λόγων του. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσθεθήσετε ημίν. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Για τον χρόνο μου θα οριστεί. Στις δύο προηγούμενες συναντήσεις στα πλαίσια του σεμιναρίου είχαμε ακούσει τι είναι το δόγμα και ποια είναι η σημασία του στη ζωή μας. Με τη σημερινή σύγκληση του κυρίου καθηγητού είδαμε πώς βιώνουμε το δόγμα ως αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό θέλουμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την εισήγηση που μας βοήθησε να καταλάβουμε πρακτικά πλέον πώς μπορούμε να βιώσουμε τη χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Λοιπόν, είναι στη διάθεσή μας ο κύριος Τσελεγκίδης για να απαντήσει στα ερωτήματα μας. Είτε ορίστε. Παρακαλώ. Τα δύσκολα δηλαδή θα είναι αύριο η υπόψη. Ναι. Αυτά ήταν τα σχετικώς εύκολα ως προαπαιτούμενα για να καταλάβουμε τη σημασία του δόγματος μετά και γιατί πρέπει να νοιαζόμαστε για το δόγμα ως περιφρούρηση ακριβώς, έτσι θα την δούμε, έτσι θα την παρουσιάσουμε, αυτής της αγιοπνευματικής ζωής, η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη. Γι' αυτό και τα δόγματα, όπως θα πούμε, είναι αδιαπραγμάτευτα και στα δόγματα δεν γίνονται εκπτώσεις, όπως έλεγε χαριτολογώντας ο αείμνηστος πατήρ Παΐσιος. Παρακαλώ. Έχετε πει ότι η αφαίρεση μιας και μόνο από τις εντολές αφαιρεί τη Θεία Χάρη. Αυτό νομίζω δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει από το να προσπαθούμε έστω κι αν δεν τα καταφέρουμε έστω και σε μία από τις εντολές. Δεν είπα ακριβώς έτσι, τουλάχιστον δεν το διατύπωσα. Η χάρη δεν αφαιρείται από τον άνθρωπο, ό,τι και αν κάνει. Όχι να μην τηρήσει κάποιες εντολές, όλες τις εντολές θα μην τηρήσει και όλες τις αμαρτίες και αν κάνει. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι αμεταμέλητα. Δηλαδή ο Θεός τα δίνει και δεν τα παίρνει πίσω. Έτσι λοιπόν, πλήρως την χάρη, πλήρως τον Θεό, τον έχουμε μέσα μας με το μυστήριο αυτό του χρίσματος. Έχουμε πάρει τη βασιλεία του εξ ολοκλήρου και ποτέ όση άσκηση κι αν κάνουμε και όσο κι αν προοδεύσουμε, όχι μόνο στην παρούσα ζωή, αλλά και στη μέλουσα, γιατί και στη μέλουσα θα υπάρχει πρόοδος και αυτό είναι το πολύ σημαντικό της Ορθοδοξίας, ότι ο άνθρωπος ανοίγει εδώ την πορεία του προς τη βασιλεία του Θεού και διαρκώς θα μετέχει σε αυτήν, όχι οριζοντίως διαρκώς, αλλά διευρυνόμενος και βαθαίνοντας σε αυτήν την εμπειρία. Λοιπόν, και αυτό που θα γίνεται αηδίως, που σημαίνει εις τους ατελευτήτους αιώνες στο μέλλον, δεν θα φτάσει ποτέ ο άνθρωπος σε αυτό που έλαβε. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το μεγαλείο αυτής της προσφοράς του Θεού, αυτό το λέω γιατί μερικοί προοδευτικοί εντός εισαγωγικών νομίζουν ότι πρέπει κανείς να ερωτηθεί για να βαφτιστεί και να χρηστεί στην Εκκλησία. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει, γιατί η προσφορά του Θεού είναι προσφορά της αγάπης του. Όπως ερχόμαστε στην ύπαρξη, ερχόμαστε και στην Χριστό ύπαρξη ως δωρεά. Αν δεν θες να το αξιοποιήσεις αυτό, αν δεν θες να αξιοποιήσεις αυτήν την δωρεά, και έρχομαι σε απάντηση του ερωτήματος, μη δηλαδή κάνοντας το θέλημα του Θεού στη συνέχεια, μένει
ενεργός μέσα, για να δώσουμε ένα παράδειγμα έτσι υλικό και υλιστικό. Είναι σαν ο πατέρας μας να μας έχει κάνει μια κατάθεση πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα. Χρειάζεται όμως η δική μας ελευθερία τόσο μόνο όσο να πάμε στην τράπεζα και να υπογράψουμε το τσεκ για αυτό που θέλουμε να αποσύρουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα πεθάνουμε ταλαιπωρημένοι και φτωχοί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το έργο που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο από το να αποδεχόμαστε απλώς την προσφορά. Η όλη μας ελευθερία έγινε στο γεγονός της ανταπόκρισης στις προδιαγραφές, όπως λέμε, πρέπει να πας στην τράπεζα, πρέπει να υπογράψεις. Για να ενεργοποιηθεί λοιπόν αυτή η Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι άκτιστη και άπειρη στο μέγεθος της, χρειάζεται απλώς αυτή η προδιαγραφή να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν δεν κάνουμε και μία εντολή, αυτά δεν είναι δικά μου λόγια και δεν θα κάνουμε τριασμούς εγώ, αυτή θα είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο ποιόν την αμαρτία δούλος εστί της αμαρτίας και ο δούλος ουμένει εν τη οικία, που είναι η Βασιλεία του δηλαδή. Αυτό δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει, είναι γεγονός ότι αμαρτάνουμε και γι' αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Χριστός αυτό το πράγμα και, αυτή είναι η έννοια της παρουσίας της Εκκλησίας στον κόσμο. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Αυτό είναι το φως και το αλάτι. Δηλαδή όλες, όχι μια αμαρτία, όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου, αν μπορούσε να τις κάνει ένας άνθρωπος, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό της ασπλαγνίας του Θεού. Όλα τα άλλα που φέρνει είναι το πονηρό ο λογισμός μας, ότι τώρα ποιος ξέρει προσβάλλουμε τον Θεό κτλ. Όχι, απλώς απενεργοποιείται. Την έχουμε αλόβητη, ακέραια την άδεια αυτή, αλλά όσο δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού ή όταν το παραβιάζουμε πολύ περισσότερο, απενεργοποιείται. Γι' αυτό έτσι να σας το φέρω σε μια ακραία περίπτωση να το καταλάβετε, λέμε ότι κάποιος είναι χαρισματούχος. Εγώ προσωπικά είχα εμπειρίες από τέτοιους χαρισματούχους στο Άγιον Όρος, δηλαδή πήγαινα εκεί και δεν χρειαζόταν να τους πω. Καθόμουν κοντά τους και μου λέγανε ό,τι ακριβώς ήθελα εγώ να τους πω με τις ίδιες λέξεις κτλ. Μου απαντούσαν στα ερωτήματα. Αυτός ο οποίος με ακτινογραφούσε εξ αποστάσεως, αυτός ο οποίος δεν έβλεπε μόνο καλύτερα το παρόν μου από μένα, που όταν τον παρουσίαζε το ανεγνώριζα εγώ ως δικό μου, αλλά και με την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος, δεν αισθανόμουν τον εκμηδενισμό, ακριβώς γιατί γινόταν χαρισματικά αυτή η αποκάλυψη. Η αποκάλυψη και του εαυτού του παρελθόντος, πολλές φορές και με προβολή στο μέλλον, που έλεγε και πράγματα τα οποία θα μου συνέβαιναν, θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι αυτός ο χαρισματούχος είναι αλάθητος. Δεν είναι. Και το ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος. Και το συλλαμβάνει ο ίδιος. Θα σας πω και ένα παράδειγμα για να γίνει στο κατανοητό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρισκόμαστε εν διαρκή. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, ο δέκτης. Ο Θεός είναι ο πομπός, εμείς είμαστε ο δέκτης. Πρέπει να είμαστε συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα που είπαμε ότι είναι η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη. Έχοντας λοιπόν ταπεινό το φρόνημα και πρακτικώς ταπεινό είναι αυτή η πραγματικότητα η οποία μας διέπει. Ποιος μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό που είναι. Ντρεπόμαστε γι' αυτό που είμαστε. Επειδή δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτό που γίναμε. Πλήνω όταν αυτό το πράγμα το βεβαιώσουμε στο Θεό, είναι αρκετό, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, μη σχηματιστεί από τα λεγόμενά μου κάποια αντίληψη νομικιστική, δυτική δηλαδή. Δεν χρειάζονται αξιομιστίες, δεν χρειάζονται τέτοια έργα κτιστά για να πάρουμε κάτι άκτιστο. Τα πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη είναι πολύ σαφή. Ότι δηλαδή ο Θεός ταπεινής δίδωσε χάρη. Άπαξ και υπάρχει η προδιαγραφή αυτή, άπαξ και υπάρχει ταπεινοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη είναι πολύ απλό πράγμα. Παραδέχεσαι αυτό που είσαι, απλώς πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι. Τότε είναι σαν τον διακόπτη, η ταπεινοφροσύνη είναι ένας διακόπτης, που απλώς συνδέει την υπάρχουσα ενέργεια με τον λαμπτήρα. Εμείς είμαστε ο λαμπτήρας
ο οποίος όσο καλός και να είναι, όσο κυρίων δυνατότητα και να έχει, παραμένει σβηστός και η μόνη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί και να φανερωθεί η δόξα του είναι να συνδεθεί με την πηγή. Η σύνδεση της πηγής, η αυτόματη σημειωτέων σύνδεση με την πηγή γίνεται μέσω της ταπεινοφροσύνης. Αυτό είναι ο διακόπτης. Είναι ένας, θα το λέγαμε αλλιώς, ένας τεράστιος μαγνήτης ο οποίος ελκύει τον Θεό. Αυτό είναι ένας πνευματικός πόνος, δηλαδή μπορεί να το διαπιστώσει εμπειρικά κανείς τον εαυτό του. Τόσο όταν πέφτει σε μία αμαρτία. Οπότε, αν είχε εμπειρία του Θεού, το καταλαβαίνει αμέσως, δεν χρειάζεται να το πει κανείς. Μένει κούφιος, μένει κένος, μένει άνθρωπος. Ενώ όταν έχεις αισθήσει αυτή τη γεύση, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μία δωρεά, δεν είναι κάτι δικό σου. Είχα πάει μία φορά στον πατέρα Εφραίμ του Κατουνακιώτη, και ο οποίος ήταν χαριτωμένος άνθρωπος, με πολύ ενεργό τη χάρη μέσα του. Και τέλος πάντων εκεί μου είπε πολλά πράγματα γύρω από αυτά τα οποία σας έχω πει και εγώ, και φυσικά μου άρεσε πάρα πολύ. Κάποτε μας έπρεπε να φύγω και πήγα να διανυκτερεύσω κάπου. Εκεί που διανυκτέρευσα όμως, την άλλη μέρα, ωρεγόμουν τα χθεσινά, την κατάσταση εκείνη. Και λέω, ας ξαναπάω εκεί, ίσως κάτι φάω ακόμη. Όταν πήγα, μου λέει ο πατήρ Εφραίμ, το βάλα μετά, μου λέει, τι κάνεις. Εγώ κατά το Ιωδός του λέω, καλά είμαι. Μου λέει, δεν είσαι καλά. Το απαντώ κι εγώ άμεσος, αφού το λέτε εσείς, έτσι θα είναι. Όχι, μου λέει. Επειδή είναι, το λέω. Όχι, το λέω έτσι απλώς. Αυτό με ανησύχησε, οπότε του λέω τι συμβαίνει. Και μου λέει, χτες εμείς οι δύο ήμασταν εν Χριστώ ένα. Μα φυσικά ήταν η εμπειρία αυτή ακριβώς. Ήμασταν ένα εν Χριστώ. Θα πούμε γι' αυτό αύριο πραγματικά τι σημαίνει, γιατί και αυτό πολύ χρησιμοποιείται στους λεγόμενους οικουμενικούς διαλόγους, αλλά με εντελώς άλλες προϋποθέσεις. Όχι τις προϋποθέσεις που θέτει ο Χριστός στο κείμενό του το ίδιο, αλλά και στην εμπειρία της Εκκλησίας. Μου λέει, του λέω τότε εγώ ανήσυχος, δηλαδή τι βλέπετε σε μένα. Λέει, βλέπω ένα αόρατο τείχος να με χωρίζει από σένα. Δεν μπορώ να έχω κοινωνία μαζί σου. Εγώ τα χρειάστηκα και του είπα, πείστε μου, τι έχω κάνει. Μου λέει, αυτό θα το βρεις εσύ. Πού να το βρω εγώ. Λέει, όταν βγεις από εδώ, θα ζητήσεις το φάκελο, θα σου δοθεί ο φάκελος. Πιστεύω ότι ευχόντου δηλαδή έγινε πάλι, αλλά πραγματικά έγινε έτσι. Τι είχε συμβεί. Όταν βγήκα πράγματι, αισθάνθηκα, ζήτησα το φάκελο δια της ευχής. Ήρθε ο φάκελος και μόλις τον είδα έμεινα κοκαλωμένος. Είδα λοιπόν τι είχε ο φάκελος, τι είχα κάνει δηλαδή την προηγουμένη μέρα. Τι είχα κάνει, ήμουν σε μία συνομιλία γνωστών και συνομιλίκων τότε, νεαρός μου, και κάναμε το λεγόμενο κοινωνικό σχόλιο. Τι είναι η Θεσσαλονίκη, πώς πάει εκείνος ο άλλος, ας πούμε, ο πατήρ τάδε, ο τούτος, ο αλλιώς, και αναφερθήκαμε σε πολλά. Μέσα όμως στα πολλά αυτά που είπαμε, φτάσαμε στην μετάκριση. Εγώ δηλαδή κατέκρινα. Αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχα κάνει, αλλά λόγω κεκτημένης, το ξανά έκανα. Ένιωσα όμως ένα άδειασμα. Δεν ήμουν εγώ πλέον εκείνος που ήμουν χτες. Και εγώ το είχα καταλάβει, έτσι. Αλλά δεν συνειδητοποίησα τι ακριβώς είχε συμβεί. Και γιατί. Κατάλαβα ότι ήμουν άκεφος. Την μέρα έτσι, λέω, θα χάλασε ο καιρός. Ο άνθρωπος δεν είναι πάντα ίδιος. Έδινα διάφορες δικαιολογίες στον εαυτό μου, αλλά με ήλκυε εκείνη η εμπειρία. Έτσι λοιπόν γυρίζω πίσω και του λέω, μου πατέρα Εφραίμ, εγώ πήρα το φάκελο βέβαια, αλλά
πω έτσι, κάποιος που γοητεύτηκα από το αποτέλεσμα. Δηλαδή έκανα μια κατάκριση και για την κατάκριση αυτή έχασα το Θεό. Μου λέει βέβαια. Να δεις εγώ τι έπαθα. Τι πάθατε. Και εγώ λέει κατέκρινα μια φορά το γέροντά μου. Και είχα και δίκιο μου λέει. Και χωρίστηκα από τον Θεό. Και πώς το καταλάβατε. Να πήγα να κάνω προσευχή και η προσευχή μου δεν προχωρούσε. Τι θα πει αυτό. Να παιδάκι μου γύριζε πίσω. Τι θα πει γύριζε πίσω. Να πώς ρίχνεις μια μπάλα σε έναν τοίχο. Τη ρίχνεις γυρίζει σε σένα. Δεν πήγαινε στον Θεό. Ζήτησα το φάκελο. Μου ήρθε ο φάκελος και εγώ σαν και σένα λέει τότε θεώρησα ότι αυτό είναι ένα συγνωστό και από τα πολλά που κάνουμε και ζήτησα βέβαια συγγνώμη από τον Χριστό αλλά δεν μου έδινε συγγνώμη. Και του λέω μα Χριστέ μου εσύ έδωσε συγγνώμη στον Απόστολο Πέτρο που σε αρνήθηκε. Εγώ δεν σε αρνήθηκα. Μια εντολή σου παρέδει. Και μου απαντά λέει ο Χριστός ότι και εσύ το ίδιο πράγμα έκανε. Γιατί στο πρόσωπο του γέροντά σου, ακύρωσε σε μένα. Οπότε λέει τότε άρχισα να κλαίω για αυτό το πράγμα που συνειδητοποίησα και μετά η προσευχή προχωρούσε. Τι θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα, μακρηγόρησα, με συγχωρείτε. Απλώς ότι ο Θεός δεν απομακρύνεται. Το έλεος σου λέει η Αγία Γραφή από την Παλαιά Διαθήκη, καταδιώξει με πάση τη σημασία τη ζωή μου. Το έλεος του Θεού, η ασπλαχνία του Θεού, η αγάπη του Θεού μας καταδιώκει. Ο Άγιος Νικόλαος ο Παπάς σας παρουσιάζει τον Θεό μάλιστα ως εραστή και μάλιστα μανιώδη εραστή της σωτηρίας μας. Δηλαδή, ό,τι και να του κάνουμε του Θεού, δεν φεύγει από κοντά μας. Γι' αυτό να είμαστε βέβαιοι. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχουμε εμείς μετοχή της ζωής του. Και για να έχουμε μετοχή της ζωής του, πρέπει να έχουμε αυτές τις προδιαγραφές, δηλαδή τη μετάνοια και την ταπεινοφροσύνη. Όταν λοιπόν ταπεινά ζητήσουμε το έλεος του, αυτό αμέσως έρχεται. Και μάλιστα υπό τον τύπο της παραβολής του ασώτου Υιού που βλέπουμε ότι ήταν άπλητος, ότι ήταν όλα αυτά, ήταν γεγονός και όμως. Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημα συγκανοποιητικά. Ήθελα να πω απλώς ότι η χάρη δεν φεύγει, η αμαρτία στο μέτρο που έχουμε συνειδητοποιήσει, εναισθήσει αυτό το γεγονός, μας δίνει αμέσως τη μαρτυρία ότι γίναμε άλλοι άνθρωποι. Τώρα βέβαια, υπάρχει και η κατάσταση του αναισθήτου ανθρώπου, έτσι, του παραλυτικού. Τι θα γίνει με αυτόν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν αν έχουν ή δεν έχουν τον Θεό τίποτα. Για αυτούς υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα και για αυτούς. Ερώμενον υπό τεσσάρων τον ξέρουν τον παραλυτικό και λέει ο Χριστός ειδών την πίστη αυτόν είπε το παραλυτικό. Βλέπετε. Δηλαδή εδώ είναι η εκκλησιολογικώς εκφραζομένη αγάπη. Δηλαδή και για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα ή δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εξαιτίας της αναισθησίας τους με την παραμονή τους στην αμαρτία, έχοντας και εκφράζοντας εμείς αυτή την αγάπη, το κάνει ο Θεός. Θα μου πείτε τώρα γιατί το κάνει ο Θεός, εμείς περισσότερη αγάπη έχουμε από τον Θεό. Μα ήδη λέχθηκε ότι ο Θεός είναι ο εραστής της σωτηρίας μας. Όχι, θέλει να του μοιάζουμε. Θέλει να αγαπάμε όπως αυτός τους πάντες. Και βλέποντας ότι του μοιάζουμε, τότε κάνει αυτό για να μας παρακινήσει σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Ορίστε κάποιο. Ορίστε, πατέρα. Κύριε Καθηγητά, αυτό το ερώτημα θα κάνω το έγραψα πριν να πείτε αυτό το παράδειγμα με τον παραλυτικό. Και είναι το εξής, νομίζω ότι έχει σχέση. Ένα παράπονο, ένα ερώτημα που ακούμε εμείς οι πνευματικοί από τους εξομολογουμένους και από τους πιστούς στην επικοινωνία που έχουμε μαζί τους, αλλά για να πω και την αλήθεια, και εμείς έχουμε αυτό το ερώτημα, αυτή την αμφιβολία, αυτού το παράπονο, είναι ότι ενώ προσπαθώ να αγγίξω, να κοινωνήσω με τον Θεό, δεν μπορώ να νιώσω την παρουσία του μέσα μου στην πληρότητά της, για να μην πω ούτε να την αγγίξω ακόμη. Και το ερώτημα είναι το εξής. Μήπως αυτή η προσπάθεια, αυτός ο πόθος, τον οποίο καταβάλλω, δεν θα τον λάβει υπόψη ο Θεός και δεν θα τον ικανοποιήσει την ημέρα εκείνη, κατά την οποία τα πράγματα θα τα δω καθώς εστί.
όπως αυτοί που υποδούσαν τον παραλυτικό δεν ένιωθαν μεν, αλλά έκαναν μια κίνηση. Και αυτή η κίνηση είναι εκείνη η οποία τους ανάμειψε. Και εμείς πιστεύω ότι αυτό αφορά τον εαυτό μου. Εγώ προσπαθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία ερώτηση, Κάρντι. Και πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτά τα οποία είπαμε εδώ, με βάση την εμπειρία της Εκκλησίας, δια των Αγίων και των Χαρισματούχων της, είναι μια υψηλών προδιαγραφών αγιοπνευματική ζωή, έτσι. Παρουσιάσαμε όσο μπορέσαμε την υψηλότερη στάθμη. Βέβαια, δεν μιλήσαμε το καθώς εστί στην πραγματικότητα, γιατί και λεγόμενη αυτή η κατάσταση άρρητος μένει. Γιατί ο Θεός οράται αοράτος και εννοείται αγνοείτος. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Με άλλα αισθητήρια, τα οποία μόνο εκείνος ο οποίος συμβαίνει να έχει αυτή την εμπειρία, την καταλαβαίνει. Πλην όμως, για να έχουμε τον ρεαλισμό μέσα στην Εκκλησία, και είναι η πραγματικότητα αυτή, και μπορεί κανείς να το ρωτήσει στον εαυτό του ή να το ρωτήσει και στους άλλους και θα το πληροφορήσουν σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε στο μέτρο που κατανόησε, ας πούμε, την αμαρτία του, να μετανοήσει. Δεν λέω εγώ ακόμη να πάει και στο εξομολογητήριο και πριν ακόμη πάει στο εξομολογητήριο, πολύ μάλλον εκεί, θα έχει μερικές προκαταβολές. Το καθώς εστί πρέπει να πούμε ότι αφορά το μέλλον, τη μέλουσα ζωή. Η παρούσα ζωή και αυτά που είπαμε εδώ είναι ως πρόγευση και αραγώνας. Η πρόγευση και ο αραγώνας έχει την έννοια ότι ξέρουμε καλά ότι σε αυτήν την κατεύθυνση είναι το, όπως κανείς αραγωνιάζεται κάποιο πρόσωπο, ξέρει ότι αυτό είναι το πρόσωπο με το οποίο θα συνάψει γάμο. Άλλο πράγμα όμως είναι ο γάμος. Είναι μια πληρότητα η οποία υπερβαίνει κατά πολύ αυτήν την πραγματικότητα. Είναι όμως πραγματικότητα στην ίδια κατεύθυνση. Με αυτό θέλω να πω το εξής. Μέσα στην Εκκλησία και με το παράδειγμα που ανέφερα, τόσο του Μαγνήτη, του Παγκόσμιου Μαγνήτη, όσο και του Διακόπτη, αυτός είναι πνευματικός νόμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άπαξ και κανείς ταπεινωθεί, θα γευτεί. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό. Στο βαθμό που θα μετανοήσει και στο βαθμό που θα ταπεινωθεί. Δηλαδή, όταν αυτός προσφέρει ένα μικρό σκεύος στην προσφερόμενη δωρεά του Θεού, είναι ένα μικρό λαμπάκι, διότι αυτός το προσφέρει έτσι, τόσων κυρίων, όσο μεγάλη και να είναι η πηγή ενέργειας, αυτός τόσο θα φωτίζει και θα φωτίζεται. Μα με τούτο θέλω να πω το εξής, ότι και στην παρούσα ζωή και για όλους τους ανθρώπους που πηγαίνουν στην Εκκλησία με τέτοιο φρόνημα στοιχειωδώς, έχουν την επισκίαση της χάρης. Είναι αδιάψευστο αυτό. Χώρια που είναι ορατό, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λόγω της καθαρότητάς τους το βλέπουν να επισκιάζει η χάρη του Θεού. Όταν ευλογεί ο ιερέας, όταν λέει το ειρήνη πάση, όταν δίνει τη χάρη του, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού κτλ., αυτές τις ευλογίες, αυτές προσεγγίζουν σαφώς τους πιστούς που είναι μέσα. Και όχι μόνο. Και αυτούς που εκ καρδίας είναι και για λόγους άλλους αντικειμενικούς δεν μπορούν να είναι, παίρνουν και εκεί που βρίσκονται αυτή τη δωρεά. Την παίρνουν όμως στον βαθμό της δεκτικότητας. Κοιτάξτε, πώς το εννοώ αυτό, δηλαδή φανταστείτε ένα ποτάμι, μια θάλασσα με νερό και να υπάρχουν διψασμένοι. Άλλος πηγαίνει εκεί με ένα σταγονόμετρο, άλλος πηγαίνει με ένα κουταλάκι του γλυκού και άλλος πηγαίνει με ποτήρι, άλλος με κουβά και άλλος βουτάει ολόκληρος μέσα. Μία είναι η πραγματικότητα, την οποία όμως βιώνει ο κάθε ένας ανάλογα με την χωρητικότητα την οποία προσφέρει. Σίγουρα όμως θα γευτεί το κάτι άλλο. Όταν μιλάμε ακόμη και περί του ακτίστου φωτός, το οποίο είναι η λαμπρότερη φανέρωση, ας πούμε, της Βασιλείας εν δυνάμει στον πρώτο κόσμο, όπως ήταν και στους μαθητές της μεταμόρφωσης, αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα στην εκκλησιαστική της ιστορία, αλλά και στην σύγχρονη εποχή μας. Όμως, ο κάθε πιστός που πηγαίνει στην Εκκλησία, με στοιχειώδη συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, θα αισθανθεί τι? Θα αισθανθεί αυτή την χαρά που είναι εταίρου γένους. Δεν είναι η χαρά όμοια με. Και είναι αναφέρετη. Ό,τι και να του συμβαίνει,
να του συμβεί στο μεταξύ, αυτή ενώσο διατηρείται σε αυτήν την σχέση του με τον Θεό, του ταπεινού φρονήματος δηλαδή, την έχει αυτή τη χαρά. Είναι αμαρτωλός, έχει όμως τη χαρά. Έχει μια ειρήνη μέσα του, την ειρήνη των λογισμών. Δεν έχει αυτό του ανθρώπου, του σπαστικού, που λέει έχω ένταση, έχω νεύρο κλπ. Έχει μια ηρεμία, έχει μια γαλήνη. Μάλιστα μερικοί οι οποίοι δεν είναι κατάλληλα έτσι προετοιμασμένοι πολύ και δεν έχουν γνώση αυτής της καταστάσεως, το αισθάνονται ως δωρεά μόνο ενώσο είναι μέσα στην Εκκλησία. Ενώσο είναι μέσα στην Εκκλησία κλπ. Σου λέει εγώ πολλά δεν ξέρω, πολλά δεν γνωρίζω, αλλά όταν πάω στην Εκκλησία ηρεμώ. Τουλάχιστον ενώσο μένει μέσα. Αυτός ο οποίος έχει κατάλληλη προετοιμασία μπορεί και όταν βγαίνει από την Εκκλησία μέχρι να πάει στο σπίτι του ή να θα κρατήσει και μια μέρα. Μια αγάπη. Μια αγάπη προς τους άλλους. Την οποία νωρίτερα δεν την είχε. Μα οι άλλοι είναι ίδιοι και ίσως και χειρότεροι. Όμως αυτή η αγάπη είναι εταίρου γένους. Δεν θα σας πω εγώ ότι είναι εκείνη η άκτιστη αγάπη του Θεού Πατέρα που αγαπάει τον Υιό του και την οποία έδωσε στον κόσμο και τα λοιπά, η οποία είναι τελευταίο στάδιο στο οποίο φτάνει ο άνθρωπος να γεύει τον Θεό σε αγάπη, αλλά είναι του ιδίου γένους σε πολύ μικρή δόση. Επομένως, καταλήγοντας, θέλω να πω ότι εφόσον είναι γνήσια η αυτογνωσία, γνήσια η μετάνοια, γνήσια η εξομολόγηση, όταν πάει δε και τα πει στην εξομολόγηση, βλέπει ότι όλο αυτό το φορτίο ήταν ένα τίποτα, έφυγε από πάνω του, το νιώθει, το ζει αυτό το πράγμα. Πολύ δε περισσότερο όταν πάρει και την επισφράγηση με τη μετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και πολύ περισσότερο όταν αυτό το πράγμα γίνεται συχνότερα, γιατί είπαμε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι η χάρη του παρακλήτου, δηλαδή έχει την παρηγοριά, δεν μας ξεγυμνώνει εξ ολοκλήρου. Δεν μας εμφανίζει αυτή που πραγματικά είμαστε, γιατί θα πεθάνουμε από τη λύπη μας. Επομένως, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ούτε θεωρητικά, αλλά ούτε πρακτικά και από την προσωπική μας ζωή. Το διαπιστώνω αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο είναι αν πραγματικά κανείς βλέπει το φταίξιμο στον εαυτό του ή αν βλέπει τι κάνουν οι άλλοι. Ενώ ο Χριστός μας είπε να μην κοιτάζουμε τι κάνει οι άλλοι. Τι κάνουν οι άλλοι, δηλαδή τα δοκάρια που έχουν στα μάτια μας και τις αγκύρες που έχουν οι άλλοι. Ορίστε. Ναι. Σαφώς. Αυτή η τελευταία θεωρία δεν είναι θεωρία της Εκκλησίας μας. Μάλιστα έχει καταδικαστεί και από Οικουμενική Σύνοδο. Αποκατάσταση των πάντων δεν μπορεί να υπάρξει. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Για αυτούς που έχουν την δεκτικότητα και τον γεύονται επομένως ως αιωνία βασιλεία, γλυκύτητα, χαρά, μακροθυμία κτλ. Όλοι αυτοί οι καρποί του Αγίου Πνεύματος που μας πηρεάζει προς Γαλάτες ο Θεός Πάνος. Και η ίδια κατάσταση, ενώ ο Θεός είναι πανταχού παρόν, δηλαδή και στην κόλαση, επειδή δεν έχουν τις προϋποθέσεις συμμετοχή τους, το βιώνουν ως οδύνη. Τώρα, ερχόμαστε σε αυτήν την χάρη, η οποία είπατε στην... να σας πω κάτι περισσότερο για την μέλουσα ζωή. Την αξιπητή. Ναι. Ναι, αυτός που έχει πάρει, ο βαπτισμένος που έχει πάρει τη χάρη του Θεού μέσα του, μπορεί να πάει και στην κόλαση. Είναι τότε ανενεργός εντός του ο Θεός. Μα ο Θεός έτσι κι αλλιώς είναι πανταχού παρόν. Δηλαδή δεν ενεργεί μαγικά, επειδή βαπτιστήκαμε ότι εμείς στην κόλαση θα τα καταφέρουμε, αφού δεν τα καταφέρουμε στην παρούσα ζωή. Η παρούσα ζωή, με βάση τη διδασκαλία των πατέρων, είναι μία εγγύηση του τι γίνεται στο μέλλον. Δηλαδή βλέπουμε στην παρούσα ζωή και αυτό είναι η προσφορά του Θεού και η κλίση του Θεού σε μας προς μετάνοια για να ανοιχτούμε στην παρούσα ζωή για να γευτούμε τη μέλουσα. Δηλαδή ο έξυπνος άνθρωπος θα έλεγα είναι εκείνος ο οποίος κάνει
την κατάλληλη κίνηση στον κατάλληλο χρόνο, έτσι, για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Το μέγιστο αυτό πνευματικό συνοούμενο είναι στην παρούσα ζωή να αξιοποιείται ο χρόνος με βάση τις προδιαγραφές που μας έδωσε ο κατασκευαστής μας, που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο κατασκευαστής του ανθρώπου και αυτός είναι το πρότυπό μας και μας είπε τι πρέπει να ζητάμε από τον Θεό και πού πρέπει να είναι ο νους μας. Μας είπε να ζητούμε τη βασιλεία του Θεού, την ασπλαχνία, την αγάπη, το συμφέρον μας δηλαδή να ζητάμε ουσιαστικά. Μα τι θα γίνει με τα άλλα. Τα άλλα, εφόσον εμείς ενδιαφερόμαστε αποκλειστικά γι' αυτό, θα τα κάνει, θα τα αναλάβει ο Χριστός. Η πράξη δείχνει ότι εμείς δεν τον εμπιστευόμαστε στον Χριστό και λέμε όχι, αυτά θα τα κάνω εγώ. Μας αφήνει ο Θεός, θα τα κάνουμε και τότε μετρούμε το άγχος μας. Ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τώρα, στη μέσα πραγματικότητα, εφόσον γίνει να το παρουσιάσω υπό μορφή μιας οξείας γωνίας, με την οποία ξεκινούμε τη ζωή μας. Κάπου δηλαδή, η μπαζωμένη ύπαρξή μας που είπα προηγουμένως, δημιουργεί με τη χάρη του Θεού, σε κάποιο στάδιο της ζωής μας, ένα ρήγμα. Αυτό το ρήγμα αφήνει να φανερωθεί, αυτό γίνεται προς την ύπαρξή μας δηλαδή. Αν θέλετε να το τοποθετήσετε προς τον Θεό, ο Θεός δεν είναι εκτός, είναι εντός μας, έτσι. Προς τη βασιλεία του την οποία έχουμε μέσα. Αυτή η πρόσβαση εξαρτάται απολύτως από εμάς, διότι η Βασιλεία του Θεού έχει καθολικό χαρακτήρα. Μας δόθηκε γενναιόδωρα, δεν μας δόθηκε με τσιγκουνιά. Εμείς τη σκεπάσαμε με τα αγόβητα του εγωισμού μας και των παθών μας. Έτσι λοιπόν, ένα άνοιγμα μιας οξείας γωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Θεός είναι άπειρος, αδιάστατος εις τους αιώνας, ο άνθρωπος στην παρούσα ζωή διαπιστώνουμε, εμπειρικά το διαπιστώνουμε αυτό, ότι όσο κανείς τηρεί τις εντολές, τόσο περισσότερο ενεργοποιείται μέσα του αυτό το οποίο λέει η ίδια η Αγία Γραφή. Και σε τελευταία ανάλυση αυτός που τηρεί πλήρως τις εντολές του Θεού είναι αυτός στον οποίο φανερώνεται ο Τριαδικός Θεός ως φως. Έτσι παρουσιάζεται μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας. Και αυτή η βασιλεία του, η οποία είναι εν πάση αισθήση, αυτή δεν είναι μια στατική κατάσταση για το παρόν, λέω. Όσο ο άνθρωπος φωτίζεται, τόσο ταπεινώνεται και όσο ταπεινώνεται, τόσο ανοίγεται και στην παρούσα ζωή, λοιπόν, κάπου τον βρίσκει ο θάνατος σε αυτήν την γωνία, η οποία μπορεί να είναι οξία και μπορεί και να έχει γίνει αιωλία. Στο μέλλον, λοιπόν, επειδή η κίνηση έχει αρχίσει αυτή η αγαθή κίνηση και επειδή προσπαθώ με έναν γεωμετρικό τρόπο να το δώσω όσο είναι δυνατόν αυτό, επειδή όμως ο Θεός είναι άπειρος, κινούμενος απείρος ο άνθρωπος σε αυτή την κίνηση με την πρόσβαση αυτής της γωνίας, σιγά σιγά γίνεται η γωνία αυτή από τους αιώνας θα γίνει αμβλία και κάποτε θα φτάσει να γίνει καθολική, εξ ολοκλήρου. Φωτιζόμενος δηλαδή πανταχώθεν ο άνθρωπος. Και τότε όμως έχει σχέση, αφενός μεν το γεγονός ότι αυτός καθυστέρησε απ' εδώ να έχει την πρόσβαση όσο το δυνατόν ανοιχτότερα προς τον Θεό, αυτό το λέω για τη σημασία της παρούσης ζωής, καταλάβατε. Δηλαδή άλλο πράγμα είναι να γεύεσαι στην παρούσα ζωή με αυλή αγωνία τον Θεό και άλλο να τον γεύεσαι με ελαχίστη γωνία πρόσβασης στη Βασιλεία του Θεού. Άρα αυτό είναι το εξυπνότερο το οποίο ανθρωπίνως κάνουμε, ανοιγόμαστε στον Θεό. Αυτός έχει κερδίσει τη μέρουσα ζωή στο παρόν. Αυτός που θα την γεύεται στο μέλλον από τη στιγμή που θα πεθάνει έχει σημασία με τι άνοιγμα είναι. Ένας δηλαδή που ξεκινά στην παρούσα ζωή με ελαχίστη, ο ληστής παραδείγματος χάρη, επί Σταυρού, δεν γεύτηκε τίποτε στην παρούσα ζωή. Όλα τα γεύτηκε στη μέλουσα ζωή. Δηλαδή, λέει κανείς μερικές φορές ανοήτως κατά την αποστολή μου ότι και ο ληστής το κέρδισε το παράδεισο. Ναι, ο ένας το κέρδισε, ο άλλος δεν το κέρδισε. Έτσι, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να μετανοήσει. Αυτός μπόρεσε και μετανόησε. Έχασε όμως και αυτός ο καλός ο ληστής, έχασε την παρούσα ζωή. Τι μας δίνει η Εκκλησία. Κοιτάξτε να δείτε εδώ δηλαδή την προσφορά του Θεού. Λέει, ο Χριστός είπε φεύγοντας ότι έχει έρθει εδώ
όχι για να δώσει τη διδασκαλία του κτλ. Αλλά είναι ζωή νέχωση και περισσόν έχωση. Οι άνθρωποι για εδώ και τώρα, εμείς δεν είμαστε απλώς για να ζήσουμε στο μέλλον. Βεβαίως τότε πρόσωπο προς πρόσωπο με την έννοια της πληρότητας κτλ. Ως προς το βαθμό, εκεί είναι η ένωση και ο γάμος. Αλλά και στην παρούσα ζωή οι προκαταβολές είναι τόσο μεγάλες που αυτοί οι οποίοι γνήσια τις έχουν λάβει έχουν την αίσθηση ότι ο Θεός άραγε τι θα μας δώσει στο μέλλον περισσότερο από αυτό το οποίο γεύεται κανείς. Διότι αυτό που γευόμαστε, επειδή έχει το χαρακτήρα του ακτίστου, δηλαδή ξεφεύγει από τις εμπειρίες της μεγαλύτερης γλυκύτητας, της μεγαλύτερης ειρήνης, της μεγαλύτερης χαράς κτλ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φανταστεί, επειδή υπερβαίνει τα όρια και αυτής της φαντασίας, δεν μπορεί να φανταστεί κάτι καλύτερο στο μέλλον, αφού αυτό το πράγμα μπορεί να γεύεται στο παρόν, καταλαβαίνετε ότι λίγο πρέπει να μας απασχολεί το μέλλον, αυτό που ρωτήσατε. Εμένα δηλαδή με απασχολεί περισσότερο το παρόν, υπό την έννοια αυτής της γνησιότητας της γεύσης. Και εφόσον την έχει κανείς έστω και ελάχιστα και έχει την εγρήγορση, θα είναι αυτό εγγύηση εν τη Εκκλησία, μέλλοντα στην Εκκλησία, ότι θα την έχει απειρούς. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να την περιγράψω στον μέλλον πώς θα είναι. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι ο φθαρμός ουκ είδε και νους ουκ άκουε και ους ουκ ήκουσε και την καρδία ουκ ανέβη όσα ετοίμασε ο Θεός της αγαπώς αυτών. Εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού, αυτό σημαίνει πίστη, ότι αυτά πλουσιοπάροχα θα μας τα δώσει και στη μέλλουσα ζωή, εφόσον κάνουμε αυτό το ελάχιστο εδώ στην παρούσα. Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή.